Κυρίες και κύριοι, αγρότες παραμένουν ανυποχώρητοι στους εθνικούς δρόμους και απειλούν να ξεχειμωνιάσουν στα μπλόκα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές. Μάλιστα, έσχισαν και τα πρώτα παραπήγματα, μεταφέροντας την αναγκαία οικοσκευή. Ράντζα και ψυγεία στα μπλόκα και ουρές χιλιομέτρων στα Τελωνία. Δύο διαφορετικές εικόνες από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Νέα δοκιμασία για χιλιάδες οδηγούς στον Προμαχώνα, την ώρα που οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα ξεχειμωνιάσουν στους δρόμους. Οι περισσότερες νταλίκες έχουν έρθει εδώ στον Προμαχώνα από την Αθήνα. Ένα ταξίδι 8 ωρών οι οδηγοί από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το έκαναν σε 2 ημέρες. Όχι ψωμί, όχι νερό. Πρόβλημα. Το πρωί μάχημη και το βράδυ με βάρδιες στα παραπήγματα κατά μήκος των μπλόκων πάνω στην Εθνική Οδό. Είμαστε αρκετά οργανωμένοι, ούτως ώστε να μπορούμε να αντέξουμε και το κρύο. Μετρήσαμε πάνω από 10 παραπήγματα στον κόμβο της Νίκαιας. Σε κάθε σκηνή ένα ολόκληρο νοικοκυριό. Ράντζα, βαριές κουβέρτες για το κρύο, μια σόμπα, ένα ψυγείο και μια τηλεόραση. Έχουμε μάθει μετά από 15 χρόνια. Και τώρα τελευταία έχουμε πιο καλές σκηνές, έχουμε και θέρμανση, οπότε περνάμε κάπως ευχάριστα το βράδυ. Στην πόρτα κάθε σκηνής αναρτημένο χειρόγραφα το πρόγραμμα με τις βάρδιες. Αφήνουμε πίσω μας τον μπλόκο της Νίκαιας και κατευθυνόμαστε προς Πλατήκαμπο. Η ώρα είναι 11 το βράδυ. Η φωτιά έχει σβήσει και στον μπλόκο του Πλατήκαμπου δεν υπάρχει ούτε ένας αγρότης. Μία ώρα μετά φτάνουμε στον μπλόκο του Τυρνάβου. Μες στο σκοτάδι μόλις που διακρίνουμε δύο αγρότες που περιπολούν ανάμεσα στα 300 τρακτέρ που βρίσκονται παρατεταγμένα στο δρόμο. Τη νύχτα η περιφρούρηση γίνεται με βάρδιες, μας λένε. Από τις 1.30 μέχρι τις 2.30 θα υπάρχουν άλλα 4 άτομα και έτσι πάει λέγοντας. Αύριο ωστόσο αναμένεται και η κρίσιμη συνεδρίαση του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου στη Βέρεια, που εκπροσωπεί 11 μπλόκα κυρίως της κεντρικής Ελλάδας για τη στάση που θα κρατήσουν τις επόμενες ημέρες.